σιβηρικό ψύχος, χιόνια, παγετός, ισχυροί βοριάδες και βροχές. Στο μάτι του κυκλώνα βρίσκεται η Κρήτη, όπου το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας και χιονόπτωσης συνεχίζεται με αμύωτη ένταση. Τώρα υπάρχουν τα μηχανήματα και εύκολα ανοίγεται ο δρόμος. Χιονίζει. Δεν είναι και πρώτη φορά. Ολικές οι θερμοκρασίες που σημειώθηκαν στις 10 το πρωί στην Κρήτη. Στο φαράγγι της Σαμαριάς ο υδράργυρος κατρακύλησε στους 0 βαθμούς Κελσίου. Και τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτός ο τύπος κυρίου θα συνεχιστεί και την παραμονή των Χριστουγέννων και το Σάββατο δηλαδή. Μια τάση εξασθένησης, μικρής εξασθένησης των ανέμων από το βράδυ του Σαββάτου. Όσον αφορά την ημέρα των Χριστουγέννων, τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενούν. Έχουμε πιθανότητα κάποια φαινόμενα ακόμα στην Κρήτη και μάλιστα από ό,τι φαίνεται τα Χριστουγέννα είναι η μοναδική περιοχή στην Ελλάδα που θα έχει φαινόμενα. Θα πέσουν βέβαια περισσότερο οι άνεμοι και θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία. Απέραν το λευκό στο χιονισμένο οροπέδιο Λασιθίου, όπου τα εκχιονιστικά μηχανήματα δουλεύουν συνεχώς για να κρατήσουν ανοιχτούς τους δρόμους. Χειμώνας είναι. Χιόνι έχουμε, το περιμένουμε. Προβλήματα υπάρχουν εντός των οικισμών κυρίως, αλλά αντιμετωπίζονται. Υπάρχει και πρόβλημα στις εισόδους του οροπεδίου Λασιθίου από την πλευρά του Ηρακλείου και του Αγίου Νικολάου, αλλά επιχειρεί τον γκρέιντερ του Δήμου, υπάρχει και ενίσχυση από ένα φορτωτή της περιφέρειας. Το αντιμετωπίζουμε. Ο δρόμος ανοίγει, κλείνει, αλλά αντιμετωπίζεται, περνάει. Θα πρέπει όμως οι οδηγοί να είναι εφοδιασμένοι με χιονιστικές αλυσίδες. Πολικό ψύχος στο οροπέδιο Λασιθίου, όπου η θερμοκρασία αυτή την ώρα, 10:30 το πρωί, έχει κατρακυλήσει στους 4 βαθμούς Κελσίου. Συνηθισμένα τα βουνά από τα χιόνια. Το χρειαζόταν τώρα το χιόνι να ρίξει μια ολιά, αλλά εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι. Για απόλυτο ρεκόρ βροχοπτώσεων στην Κρήτη κάνει λόγο ο μετεωρολόγος Κώστας Λαγουβάρδος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, 6 περιοχές της Κρήτης είναι ανάμεσα στις 8 πρώτες που πανελλαδικά σημειώνουν το υψηλότερο ποσοστό βροχοπτώσεων τη σημερινή ημέρα. Ο Λευκός Μανδύας έχει ντύσει τα ορεινά της Κρήτης, ενώ τα σχολεία παρέμειναν και σήμερα κλειστά σε αρκετές περιοχές υπό το φόβο του αποκλεισμού. Προβλήματα κυρίως στο ορεινό οδικό δίκτυο έχει δημιουργήσει το κύμα κακοκαιρίας και στη Δυτική Κρήτη, με αποκλεισμένους δρόμους στα ορεινά του Ρεθύμνου και των Χανίων, όπου τα μηχανήματα της περιφέρειας προσπαθούν να τους κρατήσουν ανοιχτούς. Σαν στοιχείο να πούμε ότι την επομένη του Χριστουγέννων και την μεθεπόμενη Δευτέρα και Τρίτη θα έχουμε έτσι άνοδο της θερμοκρασίας, αν λίγο καλύτερα τα πράγματα, δεν περιμένουμε φαινόμενα. Υπάρχει όμως η τάση. Όμως τάση για την ώρα από την Τετάρτη και μετά να έχουμε εκ νέα μια τέτοια κακοκαιρία, δηλαδή πάλι με βοριάδες, βροχές, χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας εκ νέου. Αλλά αυτό είναι λίγο νωρίς να το δούμε. Εντυπωσιακές είναι οι εικόνες από την παραλία του Μακρύ Γυαλού στην Ιερά Πέτρα, που μετά από 30 ολόκληρα χρόνια χιόνισε.